Συναδέλφισες και συνάδελφοι, καλημέρα και καλή δύναμη. Και εμείς οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο είμαστε σήμερα εδώ, δίνουμε μαχητικό παρόν και ενώνουμε τη φωνή μας με όλη την εργατική τάξη. Παίρνουμε τη σκυτάλη από τους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος, με κορυφαία στιγμή τη συγκλονιστική απεργία στις 28 του Φλεβάρι και συνεχίζουμε. Στο ερώτημα που διαπέρασε όλες τις μάχες του προηγούμενου διαστήματος, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, συνεχίζουμε σταθερά και αταλάντευτα να επιλέγουμε τις ζωές της δικές μας και των παιδιών μας. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, η μεγάλη ανησυχία που δυναμώνει μέσα στους εργαζόμενους από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, από τον κίνδυνο γενίκευσης του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή, χρειάζεται να μετατραπεί τώρα σε αγώνα και διεκδίκηση. Απαιτούμε και από τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση εδώ και τώρα να σταματήσει κάθε στήριξη της κυβέρνησης προς το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, να επιστρέψει η φρεγάτα Ήδρα, να κλείσουν οι αμερικανονατοικές βάσεις, να απεμπλακεί η χώρα μας από τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, και από τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση θα θέλαμε να δώσουμε επίσης μια απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού που μίλησε τις προηγούμενες μέρες για τάχα μου δίθεν οχαδερφισμό που ευθύνεται, λέει, για όλα τα στραβά και τα ανάποδα στο δημόσιο, προκειμένου να συγκαλύψει τις τραγικές και σε πολλές περιπτώσεις εγκληματικές ευθύνες του κράτους για την υποστελέχωση των υπηρεσιών, αλλά και για τον ίδιο τον προσανατολισμό τους. Για να συγκαλύψει το γεγονός ότι ακόμα και πολλά υπαρκτά φαινόμενα σαπίλας εμφανίζονται και διωγγώνονται κάτω από τα πλαίσια της δικής τους πολιτικής, είναι γέννημα θρέμα ενός κράτους φτιαγμένου για να υπηρετεί τα κέρδη και τις business των λίγων, απολύτως εχθρικό για τις ανάγκες των πολλών. Τραγικό παράδειγμα αυτού του προσανατολισμού είναι η δολοφονία μιας νέας κοπέλας της Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων που εκλιπαρούσε για βοήθεια και η τελευταία της λέξη ήταν «χάνομαι». Κραυγή οργής και αφύπνισης και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παίξει πάλι το αφήγημα της ατομικής ευθύνης μόνο του ενός που είχε βάρδια και να συγκαλύψει την αλήθεια όπως επιχείρησαν, χωρίς να το πετύχουν και με το έγκλημα στα Τέμπη. Γιατί αυτό το κράτος που δεν μπορεί να προστατεύσει τη ζωή μιας γυναίκας έξω από ένα αστυνομικό τμήμα, είναι ένα κράτος ικανό να θέτει ορδές δυνάμεων καταστολής απέναντι στο λαό όταν παλεύει για τα δίκια του. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, είμαστε εδώ μαζικά και μαχητικά, παρά την απαράδεκτη επιλογή των συνδικαλιστικών αιγεσιών σε ΑΔΕΔΗ, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και άλλες ομοσπονδίες του Δημοσίου να καταψηφίσουν τη σημερινή απεργία, να γυρίσουν την πλάτη στους εργαζόμενους και να επιλέξουν τον δρόμο της διάσπασης του κοινού αγώνα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είναι οι συνδικαλιστικές παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας, η ΔΑΚΕ, του ΠΑΣΟΚ, η ΔΙΣΥ, του ΣΥΡΙΖΑ, που αυτή τη φορά καταψήφισαν την απεργία στην ΑΔΕΔΗ. Ήταν οι ίδιες ακριβώς δυνάμεις που είχαν καταψηφίσει την απεργία στις 28 του Φλεβάρι, όταν βούλιαξε η Ελλάδα στη ΓΕΣΕΕ. Διαφορετική παράσταση, όμως με τους ίδιους θλιβερούς πρωταγωνιστές. Στην πράξη φαίνεται και από τη στάση τους μέσα στο εργατικό κίνημα ότι αυτές οι δυνάμεις και τα κόμματά τους είναι δεσμευμένοι σε μια κοινή αντιλαϊκή στρατηγική που ματώνει τους πολλούς για τα κέρδη των λίγων και βγάζουν σπυράκια πραγματικά όταν δυναμώνει ο αγώνας που θέτει στο προσκήνιο τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. Όμως οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τους προσπερνούν. Και αυτό είναι το ελπιδοφόρο. Τους προσπερνούν καθημερινά και αυτό γίνεται και σήμερα στη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση. Παρά την απεργοσπαστική τακτική αυτών των δυνάμεων, μέσα στους χώρους του Δημοσίου διαμορφώθηκε ένα ισχυρό, δυνατό απεργιακό μπλοκ με πάνω από 170 συνδικαλιστικές οργανώσεις, ομοσπονδίες, πρωτοβάθμια σωματεία, νομαρχιακά τμήματα που πήραν απόφαση για συμμετοχή στην απεργία και καλύπτουν όλους τους μεγάλους κλάδους σε παιδεία, υγεία, δήμους, περιφέρειες και αλλού. Ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης, σήμερα πάνω από 80 σωματεία έχουν απόφαση μέσα από πολλές μαζικές γενικές συνελεύσεις συμμετοχής στην απεργία. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας και αυτό είναι το ελπιδοφόρο. Προσπερνούμε ηγεσίες, αρνητικούς συσχετισμούς, γιατί καταλαβαίνουμε, συνάδελφοι και συναδέλφισες, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε αλλιώς. Ότι οι διεκδικήσεις και οι αγώνες μας δεν μπορούν να περιμένουν. Δεν μπορεί να περιμένει ο αγώνας για αυξήσεις τους μισθούς, για επιστροφή 13ου και 14ου μισθού
για επιστροφή του κλεμμένου μισθολογικού κλιμακίου που μας έκλεψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για να απαιτήσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και στην εκπαίδευση που θα κατοχυρώνει τα δικαιώματα ειδικά των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που η ζωή τους είναι ελάστιχο. Δεν μπορεί να περιμένει ο αγώνας για να υπερασπιστούμε τον παιδαγωγικό μας ρόλο απέναντι στα αντιεκπαιδευτικά σχέδια που η κυβέρνηση ονομάζει αξιολόγηση. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιμένει ο αγώνας για να υπερασπιστούμε το ίδιο το δικαίωμά μας στην απεργία, γιατί αυτό διακυβεύεται όταν η κυβέρνηση έχει βγάλει την απεργία αποχή των εκπαιδευτικών 12 φορές παράνομη και καταχρηστική στα δικαστήρια, αλλά αυτή η απεργία αποχή με απόφαση των εκπαιδευτικών συνεχίζεται. Αυτός ο κατήφορος θα σπάσει μόνο μέσα από την ενότητα των εκπαιδευτικών, μέσα από την υλοποίηση των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, μέσα από την τεράστια αλληλεγγύη που ξεδιπλώνεται αυτές τις μέρες από τους φορείς των γονιών, τα εργατικά συνδικάτα, τους πανεπιστημιακούς, τη μαθητική κοινότητα. Να ξέρετε κάτι, η αλληλεγγύη σας μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε. Και σας καλούμε και από το σημερινό βήμα στη μεγάλη συναυλία που διοργανώνουν τα Σωματεία Εκπαιδευτικών της Αττικής την ερχόμενη Τρίτη στις 7 η ώρα στα Προπήλαια, ώστε μαζί με αγαπημένους καλλιτέχνες να αγωνιστούμε και να τραγουδήσουμε για τη μόρφωση και το σχολείο που αξίζει σε εμάς και τα παιδιά μας. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, η ελπίδα βρίσκεται εδώ. Βρίσκεται στον δρόμο της καθημερινής πάλης και του αγώνα, και αυτό οι εκπαιδευτικοί, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, το γνωρίζουμε καλά. Αυτό το δρόμο τον έχουμε βαδίσει πολλές φορές και θα τον βαδίσουμε ξανά μέχρι να βγούμε νικητές. Καλή δύναμη, να είστε καλά.